και βλέπω ότι στην ψηφοφορία του Μπό δεν υπάρχει λογική. Άρα δεν θα σταθώ τόσο στο ότι προέκυψε η ψηφοφορία να αναγκάσει εμάς με το Κολιέ να ψηφίσουμε την Βαλαβάνη, που είναι μια ισχυρή παίχτρια. Αλλά θα σταθώ στο ότι οι τρεις ψήφοι του Μπό, συγκεκριμένα από τα παιδιά, τα διαμάντια όπως είπαμε, μου θυμίζουν πράγματα του παρελθόντος και σκεπτικά από το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία έχουν να κάνουν με την παρέα και όχι με τη συμβίωση και το τι κάνει ο καθένας. Γιατί ο Μπό έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και σωματικά και στα αγωνίσματα και στη συμβίωση αρκετά μεγάλη. Και τον αδικεί το ότι τρεις, ας πούμε, που είναι παρέα, τον ψηφίζουν απλά για να διατηρήσουν την παρέα. Όπως είπε και ο Κουκκινάκης, δεν θα ψήφιζε μόνο με αγωνιστικά κριτήρια, θα ψήφιζε με βάση το τι κάνει στην παραλία. Όμως η παραλία όμως αυτή δεν είναι καφετέρια και εδώ υπάρχει επιβίωση, συμβίωση, υποχρεώσεις.